Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Το δικό μας ραδιόφωνο. 40 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Παραλία Λευκού Πύργου, 25 Ιουνίου με 11 Ιουλίου. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. 10.000 νέοι τίτλοι βιβλίων στην παραλία. Πάντα έχεις χρόνο για ένα βιβλίο. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης. 40 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου. Και αυτό το καλοκαίρι με ένα βιβλίο στο χέρι. Αφιερωμένο κάθε απόγευμα 6 με 8 με τη Δέσποινα Αυγερίδου. Αφιερωμένο σε ό,τι παίζει, κυκλοφορεί και ακούγεται στην πόλη. Πολιτιστικά θέματα και θεάματα. Προσκλήσεις και προκλήσεις. Σχόλια και απρόβλεπτες συνεντεύξεις. Νομίζω αυτό που κάνει ένα βιβλίο να ξεχωρίζει και μας κάνει να χανόμαστε μέσα στις σελίδες του είναι ότι σταματά ο χρόνος, ο χώρος δεν έχει σημασία, ο τόπος. Κάνουμε άλματα σε άλλες ζωές, σε άλλες καταστάσεις, συναντάμε ήρωες που ίσως δεν θα μπορούσαμε ποτέ να τους συναντήσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή είναι και η μαγεία της ανάγνωσης του διαβάσματος. Και όταν ο συγγραφέας καταφέρνει να καταργήσει το χώρο χρόνο και να μας κάνει να χαθούμε μέσα σε αυτό και να περιπλανιόμαστε σε χιλιετίες πια και ούτε καν σε δεκαετίες και εκατονταετίες, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για σαν πρόκληση αλλά και σαν κάλεσμα. Έτσι λοιπόν τώρα εγώ θα σας καλέσω να χωθούμε μέσα σε τις πολλές σελίδες, είναι και μεγάλο το βιβλίο του ερωτευμένου Κέσσαρα, ενός ανθρώπου που τον έχουμε γνωρίσει και τον ξέρουμε ως δημοσιογράφο, πολύ γνωστό στην πόλη, τον Παναγιώτη Χανό, ο οποίος όμως με τη δημοσιογραφική ιδιότητα να τον ακολουθεί φυσικά δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν. Έγραψε τον ερωτευμένο Κέσσαρα και μας τον προτείνει και είμαστε πανέτοιμοι να τον ανακαλύψουμε. Καλησπέρα Παναγιώτη Χανέ, καλώς ήρθες στον FM 100 που σου είναι οικείος φαντάζομαι. Είναι μπορεί οικείος. Να σου έχει λείψει και λίγο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Είναι οικείος, καλησπέρα Δέσποινα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μαζί σου. Θέλω να πω ότι πραγματικά η εισαγωγή σου δεν έχω προσθέσω τίποτα. Ήταν τόσο όμορφη και μας έκανε να γλιστρήσουμε, ας πούμε, στη συνέχεια της συζήτησης. Πολύ πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Και εγώ χαίρομαι που σε ακούω και χαίρομαι που θα ανακαλύψουμε μαζί και θα μας βοηθήσεις να ξεφυλίσουμε ξεκινώντας από τα τέλη Φλεβάρι εκεί του 1453 πρόσφατα σχετικά, έτσι. Ναι, από 6 αιώνες. Ναι. Σχετικά πρόσφατα. Και να έρθουμε με έναν μαγικό τρόπο όμως και στο σήμερα μέσα από ένα ιστορικό από ό,τι καταλαβαίνω μυθιστόρημα όπου ο έρωτας όμως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Για άρχισε λίγο να ξετυλίγεις το κουβάρι σε παρακαλώ να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Το κουβάρι. Να πούμε στην αρχή γιατί γράφτηκε αυτό. Γράφτηκε με αφορμή ένα κάλεσμα συγγραφέων για να αναφερθούν, να μιλήσουν για τη μόρια της Λέσβου που τέλος πάντων αμαυρώθηκε από διάφορα φαινόμενα και από το θέμα του hot spot, όχι βεβαίως των προσφύγων, αλλά τα όσα έχουν δημιουργηθεί εκεί με αυτό, εξ αφορμής αυτού. Και υπήρχε μια πρόσκληση από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών αλλά και από ένα πολιτιστικό σύλλογο, έναν οργανισμό, το Πολιτισμός για Όλους, Culture for All, που εδράζεται στο νησί. Να γραφτεί κάτι, ένα μυθιστόρημα, τέλος πάντων ένα αφήγημα ας πούμε για την Μόρια. Και ενώ ήμουνα στη μέση, μάλλον τελείωνα κάτι που είχα ξεκινήσει να το γράφω πριν από τη διάρκεια της καραντίνας, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο το δούλευα, ξαφνικά το παρατάω και λέω θα γράψω κάτι γι' αυτό. Και μάλιστα δεν είχα και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, διότι ξεκίνησα, το έμαθα ας πούμε τέλη Ιουλίου και έπρεπε να παραδώσω το κείμενο 31 Οκτωβρίου. Και έγραψες 600 σελίδες σε 3 μήνες. Ξεκίνησα να γράψω κάτι μικρό, Δέσποινα, και τελικά έγραψα κάτι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή εγώ είχα την αίσθηση, επειδή οι σελίδες που έγραφα στον υπολογιστή ήταν είναι άλλου μεγέθους από τις σελίδες που μπαίνουν στο. Είχα γράψει γύρω στις 300 τόσες σελίδες, 320 σελίδες. Μετά επειδή το συμπλήρωσα, γιατί είχα κάποια πράγματα που
διέφυγε γρήγορα. Ήθελα να το, πριν τέλος πάντων προχωρήσει προς έκδοση, ήθελα να το... Να το γεμίσεις λίγο, ναι, να το... Ναι, 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 να το χτενίσω, να βάλω κάποια πράγματα και το άλλαξα αρκετά σε κάποια σημεία. Πρόσθεσα επιπλέον 40-50 σελίδες και βγήκε αυτό που βγήκε, τελικά ένα μυθιστόρημα το οποίο αγγίζει σχεδόν τις 600 σελίδες βιβλίου. Και είναι ένα αρκετά μεγάλο, δηλαδή και εγώ ευνηδιάστηκα, διότι αυτό που γράφω τώρα έχει μέγεθος περίπου 500 σελίδων δικές μου, όπως σημαίνει, ας πούμε, ότι πρέπει να είναι περίπου 900 σελίδες. Σε δύο τόμους θα το πάρουμε, σε δύο τόμους, γιατί θα είναι πολύ βαρύ, δεν θα μπορώ να το κρατήσω. Ξέρεις όμως κάτι, τελικά Δέσποινα, συμβαίνει το εξής, δεν μπορείς να σταματήσεις τη ροή, αν θες να γράψεις μια ιστορία μεγάλη, και αν οι χαρακτήρες σου, ας πούμε, είναι πλούσιοι, και αν η πλοκή, ας πούμε, είναι αρκετά περίπλοκη και έχει... Εμένα μου αρέσει να γράφω τέτοια πράγματα, γιατί δεν θέλω να υπάρχει, ας πούμε, χαλαρότητα, να είναι κομμένη ανάσα σε όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης, αφενός για να, ας το πούμε, προκαλέσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αφετέρου γιατί κυρίως έτσι μου αρέσει να γράφω. Και το τρίτο που είναι και το πιο σημαντικό είναι διότι η ίδια η ζωή είναι πραγματικά αναπάντεχη, απρόβλεπτη, αλόκοτη. Δεν μας δίνει το δικαίωμα, δηλαδή δεν μπορούμε να τη μιμηθούμε τη ζωή. Προσπαθούμε, αλλά δεν μπορούμε να τη μιμηθούμε, απλώς την πλησιάζουμε. Γι' αυτό το λόγο και το αναπάντεχο, το απροσδόκητο και η ανατροπή θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέσα σε ένα αφήγημα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω σε ό,τι γράφω. Ναι, αλλά μέσα σε αυτό το αναπάντεχο που λες, νομίζω ότι έχεις τον πλήρη έλεγχο, γιατί μπορείς ανά πάσα στιγμή το αναπάντεχο να το κάνεις, να το αντιστρέψεις. Δηλαδή να κάνεις το αντίθετο αντίστροφο, να γίνει το προβλέψιμο για σένα τουλάχιστον, που ξέρεις το τέλος, έτσι δεν είναι? Έχεις μια ασφάλεια σε όλο αυτό? Είναι μια ερώτηση που πραγματικά η απάντηση είναι αρκετά περίπλοκη. Και η αλήθεια είναι ότι έχω απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση αρκετές φορές. Και εγώ να πω το εξής, δηλαδή αρκετές φορές δεν παίξω και κανένας μεγάλος συγγραφέας. Τέλος πάντων, με αφορμή το βιβλίο έτυχε να ερωτηθώ γι' αυτό. Συμβαίνει το εξής όσον αφορά εμένα. Προσπαθώ να θεθώ και αφήνομαι. Δηλαδή, εντάξει, βάζεις τα όρια, βάζεις, ας πούμε, κάποιους κανόνες, φτιάχνεις και αγραφείς τους χαρακτήρες όσο γίνεται πιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, για να μπορέσεις να τους δουλέψεις. Θες, δηλαδή, εμένα προσωπικά, σου λέω ότι τι αφορά εμένα, έτσι, το άλλος μπορεί να δουλεύει με άλλο τρόπο. Αλλά θέλω να μπω μέσα στο πέτσι του χαρακτήρα και η αλήθεια είναι ότι το... Όσο γίνεται πιο βαθιά, δηλαδή μπαίνω στις μύχιες σκέψεις του, γιατί οι μύχιες σκέψεις είναι και αυτές που φέρνουν εξής πολλές φορές και την αμφισβήτηση, αλλά και το δίλημα. Και το δίλημα είναι ένα στοιχείο το οποίο βασανίζει όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, ακόμη και αυτός ο οποίος είναι ο πιο φανατικός, ο πιο ακραίος, ας πούμε, κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και έχει και αυτός το δικό του δίλημα. Άρα το δίλημα είναι μέσα στη φύση την ανθρώπινη. Έτσι λοιπόν, οι χαρακτήρες υπάρχουν. Άλλος έχει αυτά τα στοιχεία, άλλος έχει τα άλλα. Τα δεδομένα και τα του χώρου και του χρόνου επίσης υπάρχουν. Φτιάχνεις έναν κόσμο, πράγματι τον οικοδομείς, ας πούμε, όσον αφορά, χρησιμοποιώ ιστορικά στοιχεία πάρα πολύ. Είναι ηλίθινες πλάκες, ας το πούμε, για να φτιάξω τη μυθιστορία μου. Έτσι. Αλλά σίγουρα η φαντασία είναι αυτή που κάνει κουμάντο. Δηλαδή η φαντασία είναι αυτή που ενεργοποιεί, που πυροδοτεί όλες τις καταστάσεις. Όμως, αφού συμβεί αυτό. Δηλαδή όταν, ας πούμε, ανάψει το φυτίλι για μένα, δεν έχει επιστροφή, δεν ξέρω και εγώ δεν έχει επιστροφή μετά, ναι. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σου, δηλαδή κάθομαι, ας πούμε, γράφω, αλλά ξέρω ότι ο τάδε χαρακτήρας, έτσι όπως είναι δομημένος, από τη στιγμή που θα βρεθεί σε ένα κρίσιμο, σε μια κατάσταση, σε μια απόφαση, σε ένα δίλημα, ότι αφού είναι δομημένος έτσι, το λογικό είναι, αυτό λέει, ας πούμε, η φύση του, να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Ο καθένας λοιπόν παίρνει το δρόμο του και ουσιαστικά λειτουργούν από μόνοι τους. Στην πραγματικότητα, αυτοί είναι που γράφουν την ιστορία, δεν έγραψα. Κοίταξε, όταν δομήσεις ένα χαρακτήρα, όπως λες, και τον σκάψεις βαθιά στις μύχιες σκέψεις του, μετά εξελίσσεται μόνος του. Εσύ δεν μπορείς να παρέμβεις. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Πάει μόνο του το πράγμα. Και σε οδηγεί αυτό. Και αυτό είναι και η μαγεία, νομίζω, και της συγγραφής. Έτσι. Παίρνει ζωή, είναι αυθύρπακτος πια ο χαρακτήρας και σε πάει αυτό, σε παίρνει από το χέρι. Λοιπόν, αν το θες, αν το θέλεις, υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, δεν θα έλεγα απόλαυση. Περιμένεις να δεις τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί πολλές φορές και εσύ ο ίδιος δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Και είναι ένα είδος δραματικού εθισμού, διότι ζεις τις ζωές
των άλλων μέσα από τις σελίδες σου, έτσι. Αυτό είναι μεγάλο προνόμιο, διότι καταφέρνεις να μπεις και να σκεφτείς πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας άλλος άνθρωπος και έτσι μπαίνεις στη θέση του άλλου και πραγματικά μπορεί να είναι θετικό, δηλαδή να ανοίξεις το μυαλό σου και να σκεφτείς πράγματα που δεν τα είχες σκεφτεί πριν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν έχω διαβάσει ακόμη το βιβλίο, υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω. Πώς εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σου αρέσει. Είμαι σίγουρη. Πώς επιλέγεις τα ονόματα, δηλαδή η αρχαιολόγος που πρωταγωνιστεί είναι... Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ερώτηση. Η Ντόροθι Γλαυκία. Υποψιάζομαι ότι κάτι κρύβουν και τα ονόματα. Έχεις απόλυτο δίκιο και έχεις... Πραγματικά χαίρομαι, γιατί είναι κάτι που δεν το... ελάχιστοι άνθρωποι το έχουν διαγνώσει και θέλω να το πω αυτό, γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, καθώς όταν έγραψα το μυθιστόρημα αυτό, πράγματι ήμουνα σε μια αναζήτηση ποια ονόματα θα χρησιμοποιήσω. Και έτσι, για να πω την αλήθεια, κάνω και κάτι το οποίο, ας πούμε, εξηφαίνω μια πλεκτάνη, έτσι, προσδοκώντας στην επιοίκεια του αναγνώστη. Ποια, τι πλεκτάνη είναι αυτή? Έχω βάλει... Είναι πολλά τα ονόματα που παίζουν μέσα στο βιβλίο. Δεν είναι μόνο δύο οι πρωταγωνιστές. Βασικά υπάρχουν κάποιοι που έχουν πιο κεντρικό ρόλο. Ωστόσο είναι παραπάνω από δύο. Είναι τουλάχιστον έξι οι άνθρωποι που παίζουν σημαντικό ρόλο μέσα στο βιβλίο. Και υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί άλλοι που είναι δευτεραγωνιστές. Είναι, τέλος πάντων, έχουν ένα ρόλο ουσίας μέσα εκεί. Πώς επέλεξα τα ονόματα? Αρκετά ονόματα. Έκανα το εξής. Στη γραφική αδεία, ας πούμε, προσπάθησα να αναβιώσω μέσα από τις σελίδες, αλλά με διαφορετικούς ρόλους και με ελαφρώς παραλλαγμένα τα ονόματα, καμιά φορά και με διαφορετικό φύλο, όλα αυτά τα πρόσωπα, τα αγαπημένα μου πρόσωπα, της λογοτεχνικής συντροφιάς των λόγιων, λογοτεχνών και των εικαστικών δημιουργών της Λεσβιακής Άνοιξης. Λεσβιακή Άνοιξη είναι ένα κίνημα το οποίο, ας πούμε, για ένα μεγάλο διάστημα είχε φιλοξενήσει μέσα στους κόλπους της πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως ο Ηλίας Βενέζης, ο Στρατής Μεριβίλης, ο Ασημάκης Πανσέλινος και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι, τους οποίους τους βάζω μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ηλίας Βενέζης, αυτό μπορώ να το αποκαλύψω, είναι ένας από τους βασικούς ήρωες, ένας ιδιοφυής βυζαντινολόγος καθηγητής, ο οποίος λέγεται Έρασμος Βιενέζης. Ο Στρατής Μεριβίλης επίσης είναι ένας ταλαντούχος, ιδιοφυής, ας πούμε, ναύαρχος, πλοίαρχος, έχει έτσι διοικητής ενός πλοίου, και αντί για Στρατή Μεριβίλη τον έχω μέσα Φωκίωνα Μεριβίλη. Δηλαδή χρησιμοποιώ κάποια τέτοια πράγματα γιατί θέλω να κάνω συνενόχους αυτούς τους μεγάλους λογοτέχνες και δημιουργούς. Τους κάνω συνεννόηση στην ιστορία μου, αλλά θέλω, έτσι πες το, ας πούμε, προσδοκία περισσότερο παρά θα γίνει, αλλά επιχειρώ έτσι να γρατζουνίσω λίγο το ενδιαφέρον του αναγνώστη για εκείνες τις εμβληματικές μορφές της τέχνης και του λόγου. Έτσι. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που βρήκα και χρησιμοποίησα αυτά τα ονόματα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ας πούμε, η Ντόροθι Γλαυκία είναι και αυτή ένα πρόσωπο, είναι κάποιος Λευκίας, ο οποίος ήταν μεγάλος δημιουργός στη Λέσβο. Εγώ το έκανα Γλαυκία και το έκανα γυναίκα, ας πούμε. Εγώ άλλο σκέφτηκα με το που είδα το Γλαυκία, ας πούμε, ότι είναι πολύ διάφανη, πολύ μπορείς να βλέπεις μέσα το γλαυκό του Αιγαίο. Εκεί με πήγε δηλαδή το μυαλό, γι' αυτό και σου έκανα την ερώτηση. Ακριβώς, έκανα μια παραλλαγή του ονόματος με κάποια ονόματα τα οποία πραγματικά είναι λίγο ιδιαίτερα, δηλαδή δεν είναι και τόσο συνηθισμένα και εύκολα να τα βρούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά μ' άρεσαν τα ονόματα αυτά. Εξάλλου η ελληνική γλώσσα είναι τόσο έτσι πλούσια που μας βοηθάει. Λοιπόν, την Παρασκευή θα είσαι εκεί να υποδεχθείς φίλους που θέλουν να τους υπογράψεις το βιβλίο στο 40ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που φέτος είναι και επαιτειακό, από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ θα είσαι εκεί. Έτσι ακριβώς, θα είμαι και από τις 7 μέχρι τις 11 να υποδεχθώ όλους τους φίλους που θα ήθελαν να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες ανθρώπινες από κοντά, να μιλήσουμε για το βιβλίο, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε και απόψεις, γιατί εκείνο που πιστεύω, βέβαια, το παρελθόν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο πολλές φορές δεν θέλουμε
να το αντιμετωπίζουμε μπροστά μας. Και θέλω να πω ότι αυτό που αναπτύσσεται στο βιβλίο είναι δύο παράλληλες ιστορίες. Είναι μια ιστορία του εγγύς του σήμερα, δηλαδή δύο χρόνια μετά, και μια ιστορία 600 χρόνια πίσω, οι οποίες κάνουν καμπυλόγραμμη τροχιά και στο τέλος στέμνονται μέσα στο βιβλίο και αποκαλύπτεται ένα πολύ 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 σπουδαίο, επικίνδυνο και σημαντικό μυστικό, το οποίο θα καταλάβει ο αναγνώστης αλλά και αυτός που θα το διαβάσει τι ακριβώς θέλω να πω αν το διαβάσει μέχρι το τέλος. Το παρελθόν όμως, το παρελθόν έχει μεγάλη σημασία. Και έχει μεγάλη σημασία, δεν θα σε κουράσω, αλλά θέλω να το πω αυτό, έχει μεγάλη σημασία γιατί μέσα από το παρελθόν, μέσα από το παρελθόν το δικό μας, εσύ, της πατρίδας μας ας πούμε, μπορούμε να βρούμε και να ανακαλύψουμε πράγματα για μας, να μάθουμε για τα ταλέντα μας, για τα πάθη μας, για τα λάθη μας, να τα αποκαλύψουμε και κάτι όχι, ακόμα και να τα περιορίσουμε, να περιορίσουμε όσα μας τυρανούν, μας βλάπτουν και μας πονάνε, το παρελθόν όμως. Φτάνει να έχουμε ανοιχτά μάτια και ανοιχτή καρδιά για να το δούμε έτσι. Και να μάθουμε το σήμερα μέσα από το χτες. Και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς το αύριο, το οποίο για όλους μας είναι αβέβαιο. Και προσπαθούμε, κοιτώντας πίσω, να οραματιστούμε το αύριο με έναν καλύτερο τρόπο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες που βιώνουμε στο παρόν, γι' αυτό δεν αναφέρουμε στο παρόν. Αλλά νομίζω ότι το αύριο θα είναι λίγο καλύτερο από το σήμερα. Θα είναι αν ας πούμε δεν έχουμε, αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όπως είπες και αν δεν απαξιώσουμε το παρελθόν. Διότι ας πούμε θα πρέπει άλλο να βλέπεις τα πράγματα αντικειμενικά όπως πρέπει να τα δεις, δηλαδή να βλέπεις και τα λάθη και τα σωστά, και άλλο ας πούμε να τραβάς μια μούτζα, μου επιτρέπεις για την έκφραση, και αν αυτό δεν με ενδιαφέρει το ξεχνάω. Δεν μπορείς να ξεχάσεις τις ρίζες σου. Εγώ ας πούμε αισθάνομαι κάποτε ας πούμε και παιδί προσφύγων, παιδιά των διωγμών, οι γονείς μου, ας πούμε, από τις χαμένες πατρίδες, ας πούμε. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις ζήσεις. Και για να είμαι ειλικρινής, όσο περνάει και ο καιρός και όσο παλιώνω ως άνθρωπος, αισθάνομαι ότι είμαι περισσότερο κοντύτερα εκεί παρά αλλού. Και αισθάνομαι, να το πω έτσι, περισσότερο Ρωμιός παρά νεοέλληνας. Ναι, έχουμε, γιατί, όσο περνάνε τα χρόνια, έχουμε αυτό τον γεωτροπισμό, όπως κάνουν και τα δέντρα, ας πούμε. αναζητούμε τις ρίζες μας, έχεις δίκιο. Έτσι, ναι, αλλά αυτό είναι το σωστό. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκινάμε και εκεί θα τελειώσουμε. Εκεί, έτσι, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Θα τα πούμε και από κοντά την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Θυμάσαι περίπτερο που θα είναι. Είναι στο περίπτερο των εκδόσεων 24 γράμματα, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες να επικοινωνήσω με τον κόσμο, αλλά και για την πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε, Δέσποινα. Να σε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σου, για χαρά. Γεια. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.